Συναγωνιστές και συναγωνίστριες, φίλες και φίλοι, για άλλη μια φορά η Επιτροπή Ειρήνης του Ηλίου επαναβεβαιώνει την δράση της, την πρωτοπόρα δράση της στο πλαίσιο της ΕΔΙΕ, δράση διεθνιστική και αντιπεριαλιστική σε καιρούς και ημέρες δύσκολες για ένα δοκιμαζόμενο εδώ και δεκαετίες λαό, τον ηρωικό λαό της Παλαιστίνης. Ένας λαός που εκδιώχθηκε βία πρώτα το 1948 από τα πάτρια εδάφη του, με εκατομμύρια πρόσφυγες στις γειτονικές χώρες, αλλά και στη συνέχεια το 1967 με την εκδίωξη εκατοντάδων χιλιάδων και την επέκταση της Ισραηλινής κατοχής στα Παλαιστινιακά εδάφη. Αυτό το ανίποτο δράμα συνεχιζόταν και συνεχίζεται, αλλά συνοδεύεται όλα αυτά τα χρόνια και από λόγια και υποσχέσεις από κάθε λογής καλοθελητές, ενώ ο λαός πεθαίνει έναν αργό θάνατο, μια μεθοδευμένη εξόντωση. Η Συμφωνία του Όσλο το 1993, που γέννησε ελπίδες και προσδοκίες τότε και με βάση την οποία η Παλαιστινιακή ηγεσία και ο ιστορικός ηγέτης Γιάσερ Αραφάτ επέστρεψαν στην Παλαιστίνη, όχι μόνο δεν υλοποιήθηκε ποτέ, αλλά αξιοποιήθηκε και για κέρδισμα χρόνου και για την σπορά ψεύτικων και πρόσκαιρων ελπίδων, ενώ ταυτόχρονα η Ισραηλινή κατοχή προχωρούσε μεθοδικά στην εξάπλωση των παράνομων επικισμών στη Δυτική Όχθη, την κλοπή της γης στην Ανατολική Ιερουσαλήμ, το διαχωριστικό τείχος στη Δυτική Όχθη και την βίαιη έξωση παλαιστινιακών οικογενειών τόσο στην Ανατολική Ιερουσαλήμ όσο και στα περίχωρα. Η ιστορική απόφαση του ΟΗΕ με αριθμό 181 το 1947 προέβλεπε τη δημιουργία και εγκαθίδρυση δύο κρατών, το ένα δίπλα στ' άλλο. Ίσως να μην υπάρχει άλλη περίπτωση χώρας και λαού για τον οποίο ο ΟΗΕ να έχει εκδώσει τόσες αποφάσεις και ψηφίσματα όσο για την Παλαιστίνη. Φυσικά, το Παλαιστινιακό συνδέεται με όλα τα ζητήματα της πολυτάραχης Μέσης Ανατολής, με τα γεωστρατηγικά, γεωπολιτικά, με τα σχέδια των υπεριαλιστών για τον έλεγχο πηγών πλούτου, για τις σφαίρες επιρροής και τους ανταγωνισμούς ισχυρών παικτών ανέκαθεν. Κοινή πεποίθηση των οργανώσεων και κινημάτων του Παγκόσμιου Συμβουλίου Ειρήνης και της ΕΔΙΕ είναι πως οι εχθροί της ειρήνης και οι μηχανισμοί τους, όπως είναι το ΝΑΤΟ στο οποίο ανήκει η χώρα μας, η Ελλάδα, απειλούν με τις πολιτικές τους και τα σχέδιά τους στην παγκόσμια ειρήνη, με τοπικούς και περιφερειακούς πολέμους, με απειλές, πραξικοπήματα και επεμβάσεις, με κατοχή, με επεμβάσεις στα κυρίαρχα θέματα των χωρών και των λαών, για να ελέγξουν πηγές ενέργειας, αγορές και σφαίρες επιρροής. Πρόκειται για τις ίδιες δυνάμεις που με τις πολυεθνικές τους πλουτίζουν ακόμη και σε περιόδους οικονομικής κρίσης του συστήματος, ενώ επιβάλλουν πολιτικές και οικονομικές κυρώσεις σε λαούς που αντιστέκονται και στους ανταγωνιστές τους. Αυτό δεν μπορεί να μειώσει στην περίπτωση της Παλαιστίνης, ωστόσο, τη βάρβαρη και απάνθρωπη Ισραηλινή κατοχή και δολοφονική μανία που στηρίζεται, εκτός των άλλων, σε μια αντιδραστική ρατσιστική θεώρηση για ένα εκλεκτό από τον Θεό έθνος που επειδή εκδιώχθηκε πριν χιλιάδες χρόνια από την αρχαία Παλαιστίνη και επειδή υπήρξε θύμα της ναζιστικής θηριωδίας του Ολοκαυτώματος στη διάρκεια του 20ου αιώνα, άρα έχουν το δικαίωμα να διαπράττουν όλα αυτά τα χρόνια τα ίδια εγκλήματα απέναντι στο λαό της Παλαιστίνης. Όμως το Ισραήλ και η πολεμική του μηχανή δεν θα μπορούσαν ούτε να υπάρξουν, πόσο μάλλον να εγκληματούν επί δεκαετίες απέναντι σε όλους τους γειτονικούς λαούς και κυρίως στον Παλαιστινιακό λαό, αν δεν είχαν την πλήρη υποστήριξη και κάλυψη των ΗΠΑ, του ΝΑΤΟ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των κυβερνήσεων μελών τους, αλλά και των συμμάχων τους στην περιοχή αλλά και διεθνώς. Αυτό γίνεται απόλυτα αντιληπτό αυτές τις 50 μέρες της σφαγής στην Παλαιστινιακή Λωρίδα της Γάζας. Το Παγκόσμιο Συμβούλιο Ειρήνης στέκεται με συνέπεια και με απόλυτη συνέχεια στο πλευρό του Παλαιστινιακού λαού. Φυσικά οι εξελίξεις μετά την 7η του Οκτώβρη επηρέασαν και σωστά προσαρμόστηκε η δράση των μελών του Παγκοσμίου Συμβουλίου Ειρήνης σε όλα τα μήκη και πλάτη του κόσμου με απόλυτη προτεραιότητα στην αλληλεγγύη με τον λαό που αγωνίζεται για τη ελευθεριά του, για την
για το δικαίωμα να έχει τη δική του, το δικό του κράτος, τη δική του πατρίδα. Αν και η τριχοτόμηση των εδαφών, των Παλαιστινιακών εδαφών της Λωρίδας Γάζας, η Δυτική Όχθη και της Ανατολικής Ιερουσαλήμ, μπορεί να δημιουργεί διαφορετικού επίπεδου εντάσεις και επιπτώσεις στην καθημερινή ζωή του Παλαιστινιακού λαού. Ωστόσο, είναι γενικευμένη η βαρβαρότητα και η αναλγησία του Ισραηλινού κατοχικού κράτους με όλους τους μηχανισμούς του σε όλα τα εδάφη που προανέφερα, στις πόλεις, στα χωριά, αλλά και απέναντι στους Παλαιστινίους που συνεχίζουν να ζουν στις εστίες τους και μετά το 1948 στο ίδιο το Ισραήλ ως δεύτερης και τρίτης κατηγορίας πολίτες. Εδώ αναφέρομαι στις δυνάμεις της Επιτροπής Ειρήνης και Αλληλεγγύης του Ισραήλ, που είναι μέλος του Παγκόσμιου Συμβουλίου Ειρήνης, στον πολιτικό φορέα που του στηρίζει το Μέτωπο για την Ειρήνη και την Ισότητα, του οποίου συστατικό στοιχείο είναι το ΚΚ Ισραήλ, που αυτή τη στιγμή όταν διαδηλώνουν μπροστά στο Υπουργείο του Πολέμου, δηλαδή κατ' εφημισμό το λένε Υπουργείο Άμυνας, είναι Υπουργείο Πολέμου, διαδηλώνουν για τα δίκαια αιτήματα που διαδηλώνουν η Παλαιστίνη αλλά και όλοι οι λαοί του κόσμου, αλλά στο πιο εχθρικό σημείο αυτή τη στιγμή για όλους, δηλαδή μέσα στην καρδιά του τέρατος, μέσα στην πρωτεύουσά του στο Τελαβίβ και μπροστά στο Υπουργείο Αμήνης. Αυτοί μας δίνουν δύναμη και έμπνευση για να συνεχίσουμε και τον δικό μας αγώνα σε όλα τα σημεία του κόσμου. Δεν θα επεκταθώ, για να μην φάω περισσότερο χρόνο, να δώσουμε περισσότερη δυνατότητα και σε συζήτηση, να επεκταθώ τι κάνει το Παγκόσμιο Συμβούλιο Ειρήνης σε κάθε ήπειρο και σε κάθε γωνία του κόσμου. Θέλω μόνο να ξεχωρίσω μία περίπτωση, χωρίς να υποτιμώ καμία από τις μαζικές διαδηλώσεις, ακόμη και σε χώρες που δεν θα το περίμενε κανείς και σε πόλεις, στην πρωτεύουσα των ΗΠΑ, στη Ουάσιγκτον ή στη Νέα Υόρκη ή σε πολλά άλλα σημεία της γης. Θέλω να ξεχωρίσω ωστόσο ένα σημείο, γιατί συνδέεται και με μια ιστορική φιγούρα και προσωπικότητα για το κίνημα και τους λαούς, όταν στη Νότια Αφρική διαδηλώνουν στο πλευρό των Παλαιστινίων για τα δικαιώματά τους και για τους ίδιους στόχους που έχουμε και εμείς, χρησιμοποιούν το τσιτάτο, τη δήλωση που είχε κάνει ο ιστορικός ηγέτης της χώρας, ο Νέλσον Μαντέλα, πως η δική μας ελευθερία θα είναι πάντα ελλιπής όσο δεν θα έχει επιτευχθεί η ελευθερία της Παλαιστίνης. Συνέδεσε δηλαδή ευθέως τον δικό τους αγώνα κατά του Απαρτχάιτ, τον αγώνα του νοτιοαφρικανικού λαού για ελευθεριά και απαλλαγή από την καταπίεση της διακρίσης και τον δυνάστη των αποικιοκρατών τότε, με μια άλλη υπόθεση, και αυτή είναι της Παλαιστίνης. Συναγωνιστές και φίλοι, η επιμονή μας στην μοναδική, ρεαλιστική και επιβεβλημένη λύση της δημιουργίας ανεξάρτητου και βιώσιμου Παλαιστινιακού κράτους στα σύνορα πριν την Τετάρτη του Ιούνιου 1967 δεν είναι έκπτωση, γιατί δεν αναφέρεται στα εδάφη της ιστορικής Παλαιστίνης όλης, ούτε παραβλέπει τις δυσκολίες και τους αρνητικούς συσχετισμούς. Σήμερα, πάνω από 125 χώρες έχουν αναγνωρίσει την Παλαιστίνη σε αυτή τη βάση. 125 στον ΟΗΕ, επί συνόλου 193. Σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, μόνο η Σουηδία το έχει πράξει. Ενώ η Ελλάδα, εδώ ξεχωρίζει και κάνει πρωταθλητισμό, ξεχωρίζει με την ομόφωνη απόφαση της Βουλής των Ελλήνων το 2015, όταν κάλεσε η τότε κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ τον πρόεδρο της Παλαιστινιακής Αρχής, Μαχμούτ Αμπάς, και κατέληξε με ομόφωνη απόφαση, καλώντας την τότε κυβέρνηση να αναγνωρίσει την Παλαιστίνη με αυτά τα χαρακτηριστικά που λέμε. Αυτή η απόφαση κατέληξε με ευθύνη του ΣΥΡΙΖΑ τότε στα Συρτάρια και στις Καλένδες, και βέβαια αυτό συνεχίστηκε και από τη σημερινή κυβέρνηση. Στα χρόνια 2015-19, οι σχέσεις Ελλάδας και Ισραήλ πέρασαν στο ανώτατο δυνατό νέο επίπεδο αναβαθμισμένων σχέσεων με τους Αμερικάνους. Με το Ισραήλ υπό το πρίσμα των άριστων σχέσεων με τους Αμερικάνους. Η σημερινή κυβέρνηση δεν είχε δυσκολία να συνεχίσει αναβαθμίζοντας παραπέρα αυτή τη γραμμή πλεύσης,
έκφραση της οποίας αποτελεί και το περιβόητο δικαίωμα στην αυτοάμυνα που έχει δίθεν το Ισραήλ και η πλήρη ευθυγράμμιση της ελληνικής κυβέρνησης με τα σχέδια των ΗΠΑ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και την υποκρισία και την υπόθαλψη των Ισραηλινών εγκλημάτων πολέμου. Τα προβλήματα στη Μέση Ανατολή είναι πολλά, είναι και σύνθετα. Είναι απόλυτα σίγουρο, ωστόσο, ότι χωρίς τη δίκαιη λύση του Παλαιστινιακού ζητήματος δεν μπορεί να υπάρξει ειρήνη στη Μέση Ανατολή. Αυτό αποτελεί την απέτηση της συντριπτικής πλειοψηφίας των λαών, όλου του κόσμου και την ανάγκη των καιρών σήμερα. Σας ευχαριστώ.